Περισσότεροι από 2.000 μετανάστες διέσχισαν τα σύνορα της Σλοβενίας στα μεσάνυχτα της Δευτέρας. Οι περισσότεροι από αυτούς έφτασαν με τρένο από την Κροατία. Η κυβέρνηση της Σλοβενίας, εξαιτίας του αυξανόμενου αριθμού μεταναστών που εισέρχονται στη χώρα καθημερινά, αποφάσισε τη θέσπιση νόμου που θα επιτρέπει στο στρατό να βοηθάει την αστυνομία στη φύλαξη των συνόρων. Η άφιξη των μεταναστών τις τελευταίες τρεις ημέρες ξεπέρασε όλες τις προβλέψεις που είχαμε κάνει σε εθνικό επίπεδο. Μόνο χθες περισσότεροι από 8.000 άνθρωποι έφτασαν στη Σλοβενία, όταν 2.000 έφτασαν στην Αυστρία, παρά τις διαβεβαιώσεις των Αυστριακών Αρχών ότι η πολιτική τους για την αποδοχή μεταναστών δεν έχει αλλάξει, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Σλοβενίας Μιρό Σεράρ. Η κυβέρνηση δεν έχει δώσει ακόμη λεπτομέρειες για τις τροπολογίες που θα ψηφιστούν, όμως τόνισε ότι η Σλοβενία αδυνατεί πλέον να διαχειριστεί το θέμα της ροής μεταναστών μόνη της και καλεί τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τη βοηθήσουν. Στα πρόχειρα καταλήματα που έχουν στηθεί δεν έλειψαν οι συμπλοκές μεταξύ μεταναστών και αστυνομικών.